Τόσκα, Άρης Ραβανός και Πέτρος Κατσάκος μαζί μου σε αυτή την κουβέντα. Έχουμε ολοκληρώσει το κομμάτι της άμεσης επικαιρότητας. Στην άμεση επικαιρότητα, ωστόσο, θα μπορούσαμε να εντάξουμε και το Ρουβίκονα. Σήμερα είχαμε τη ΔΕΗ, είχαμε την Ομαρχία προλίγων ημερών, δεν θυμάμαι 2-3 μέρες πόσες μέρες είναι. Είχαμε το Υπουργείο Άμυνας. Το Ρουβίκονα, πώς το βλέπετε? Το βλέπετε με προβληματισμό, τον βλέπετε με συμπάθεια όπως κατηγορούν την κυβέρνηση? Όχι, δεν τον βλέπουμε με συμπάθεια και τον βλέπουμε με προβληματισμό. Και τον βλέπουμε με προβληματισμό γιατί αυτά τα παιδιά, αυτή η ομάδα νομίζει ότι κάνει την επανάστασή της με ακτιβιστικές ενέργειες σε οριακό επίπεδο. Ενοχλούν οι ενέργειές της, ενοχλούν την κυβέρνηση, η οποία θέλει ένα πιο ήσυχο κλίμα, και πολλές ενέργειές τους είναι μέσα σε πλαίσια ακτιβισμού, όπως η σημερινή ενέργεια με τις προκηρύξεις. Και ξέρετε, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα η ρήψη προκηρύξεων δεν είναι ποινικό αδίκημα. Αλλά έχουν κάνει και κάποιες άλλες ενέργειες που ξεπερνούν τα όρια, και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν συλληφθεί, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν συλληφθεί κάποια άτομα και έχουν προσαχθεί στη δικαιοσύνη. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί γι' αυτό όμως, ότι δεν έχουμε συλλήψεις στο κομμάτι αυτό? Η αντιπολίτευση από την πρώτη στιγμή έβαλε σαν επικοινωνιακό προπαγανδιστικό στόχο τα Εξάρχεια, το Ρουβίκονα και τίποτα άλλο. Ενώ εμείς θέλουμε να βλέπουμε όλα αυτά τα ζητήματα μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο, γιατί ίσως και εκεί που δεν έβλεπε η αντιπολίτευση, δηλαδή τη Δυτική Αττική δεν την είδε ποτέ η αντιπολίτευση, τα προβλήματα των μεγάλων κυκλωμάτων ναρκωτικών στα Εξάρχεια, που εμείς τα εξαρθρώσαμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό, δεν τα έβλεπε η αντιπολίτευση, και δεν έβλεπε και η αντιπολίτευση ότι δεν μπορεί να συγκεντρώνεται τα προβλήματα κάτω από το χαλί των Εξαρχείων ή κάτω από το χαλί της Δυτικής Αττικής. Συνολικά πρέπει να τα βλέπουμε τα ζητήματα. Εγώ επιμένω, τα Εξάρχεια δεν έχουν φτάσει στο σημείο που θα έπρεπε να έχουν φτάσει και που εμείς θέλουμε να φτάσουν. Όμως ποιος άλλος έκανε χτυπήματα σε κυκλώματα ναρκωτικών, μεγάλα κυκλώματα της αλβανικής μαφίας των ναρκωτικών μέσα στα Εξάρχεια? Είδατε προχθές... Γιατί τα φέρνετε στην κουβέντα τώρα? Ο Ρουβίκονας σχετίζεται με τα Εξάρχεια? Ο Ρουβίκονας είναι μέσα στα Εξάρχεια, αλλά κάνει τις ενέργειες αυτές που σας είπα. Στο μεγαλύτερο μέρος ακτιβιστικές, και σε ένα μικρό ποσοστό έχουν ξεπεράσει τα όρια κάποια μέλη τους και έχουν πληρώσει. Έχουν προσαχθεί στη δικαιοσύνη. Έτσι ενεργεί η αστυνομία. Είστε αντίθετος στη λογική της μηδενικής ανοχής στο συγκεκριμένο ζήτημα? Κύριε Ραβανέ, δεν πιστεύω ότι υπάρχει μηδενική ανοχή για τίποτα. Είχαν χρησιμοποιήσει προκάτοχή σας το συγκεκριμένο όρο. Ναι, είχαν χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο όρο και κάναν τι? Πίσω από την φιλοσοφία εντός εισαγωγικών της μηδενικής ανοχής, που πουθενά δεν έχει υλοποιηθεί, παρά μόνο στα λόγια έχει υποθεί, γίνονταν μεγάλες επιχειρήσεις τύπου επελάσεων της αστυνομίας μέσα στα Εξάρχεια, κάτω από τις κάμερες των καναλιών, και την επόμενη μέρα τα προβλήματα ήταν ίδια και χειρότερα. Είναι μακριά από εμάς τέτοια αντίληψη, είναι αναποτελεσματική και δημιουργεί εντάσεις εκεί που δεν χρειάζονται. Φέτος, στην πορεία του Πολυτεχνείου, στην επέτειο του Πολυτεχνείου, οι εντάσεις ήταν πολύ μικρότερες, δεν έσπασε ούτε ένα τζάμι στη διάρκεια της πορείας. Έγιναν βέβαια τα επεισόδια μικρότερης έντασης μέσα στα Εξάρχεια, που δυστυχώς όμως είχαν σαν αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό της κυρίας Τσουκαλά. Και να μην ξεχνάμε ότι και η πολιτική της μηδενικής ανοχής έχει βρει και νεκρούς πίσω της στα Εξάρχεια. Έτσι. Γιατί και δεν είναι τόσο εύκολο να το επαναφέρουμε στη συζήτηση και στην πολιτική κουβέντα. Αντιθέτως, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί λίγο αυτή η σχέση η οποία κατηγορείται η κυβέρνηση ολόκληρη πλέον, όχι μόνο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, για τις υποτιθέμενες σχέσεις και την ανοχή που δείχνει σε ομάδες ακτιβιστικές, όπως είπε ο Υπουργός, όπως ο Ρουβίκονας. Δηλαδή, θα πρέπει κάπου αυτό να μπει ένα τέλος σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, δεν μπορεί η ΕΣΑΗ να κατηγορείται η κυβέρνηση ότι χαϊδεύει αυτή την ομάδα. Από την άλλη μεριά όμως, δεν μπορείς να ποινικοποιείς και τα πάντα. Οι εντολές που έχει η αστυνομία σε ό,τι αφορά το Ρουβίκονα είναι ποιες?
όταν παραβαίνουν το νόμο να συλλαμβάνονται. Είναι καθαρές οι εντολές που υπάρχουν. Και αν θέλετε να επανέλθω στο θέμα της μηδενικής ανοχής, στο όνομα της μηδενικής ανοχής έγινε ότι έγινε το 2008 και στη συνέχεια είχαμε τα τεράστια προβλήματα και έχουμε ακόμη, να θυμίσω, πυρήνες και αυτές οι ομάδες πότε δημιουργήθηκαν και πότε ξεκίνησαν. Τα δολοφονία Γρηγορόπουλου, λέτε. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα, όταν λέμε μηδενική ανοχή, να σταθμίσουμε και τις επιπτώσεις. Ξανά γυρίζω σε αυτό που είπατε. Οι εντολές στην αστυνομία είναι σαφείς. Όταν παραβαίνουν τον νόμο, κάποιοι να συλλαμβάνουν. Κύριε Υπουργέ, στο Ρουβίκουνα, θεωρείτε ότι υπάρχει, πέρα από τον ακτιβισμό, θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο στις κινήσεις των μελών του Ρουβίκουνα? Τι θέλω να πω με αυτό? Μαθαίνω ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων αρχίζουν και καταγράφουν το Ρουβίκουνα. Υπάρχει ένα τμήμα του κόσμου που λέει, τους βλέπει σαν ρομπέν του δασών εντός εισαγωγικών, ναι, ότι καλά κάνουν, ναι, αντιδρούν. Ναι. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος είχε γαλουχηθεί με το αντιμνημονιακό το προηγούμενο διάστημα. Μήπως βλέπει στο Ρουβίκονα ένα αποκούμπι σε αυτή την πολιτική που ακολουθείτε τα τελευταία χρόνια και μήπως δούμε λοιπόν να εξελίσσεται αυτή η διαδικασία, αυτό το κίνημα, αυτό το οποίο βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, αυτές τις επιθέσεις, αυτές τις εξορμήσεις, αυτές τις επελάσεις, αυτές τις καταλήψεις, όλα αυτά να δούμε πέρα σάρκα και ωστά και να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο θα κατέβει στις εκλογές? Σας προβληματίζει καθόλου αυτό ως ενδεχόμενο? Κύριε Βανέ, η αντίληψη της αριστεράς δεν είναι η αντίληψη των ρομπέν των δασών. Είναι η αντίληψη των μαζικών κινημάτων, των μαζικών προσπαθειών, όπου η κοινωνία θα κάνει τις αλλαγές. Αλλιώς αυτές οι προσπάθειες μεμονωμένων ατόμων ή παρεών είναι προσπάθειες που, σαν τα μικρά παιδιά που περπατούν με τα τέσσερα, αλλά δεν μεγαλώνουν ποτέ, δεν μεγαλώνει ποτέ ή δεν μεγαλώνει γρήγορα η αντίληψή τους. Τέτοιες προσπάθειες είναι. Σε καμία κοινωνία ιστορικά δεν έχουν πετύχει τέτοιες προσπάθειες στις αλλαγές, στις κοινωνικές αλλαγές. Όπου δεν συμμετέχει η κοινωνία, οι ατομικές αυτές αντιλήψεις είναι το αντίστοιχο των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων, όπου και εκεί πάλι οι ατομικές αντιλήψεις επικρατούν και κάποιοι νομίζουν ότι θα εμφανιστεί ένα άτομο που θα σώσει τον κόσμο. Δεν υπάρχουν μεσίες ούτε στον νεοφιλελευθερισμό, ούτε στην αντίληψη του όποιου Ρουβίκονα ή του όποιου ρομπέν των δασών εντός πολλών εισαγωγικών. Σαφές. Ο Άρης μου δίνει το δικαίωμα, την ευκαιρία να κάνω ένα σχόλιο όμως, ότι υπάρχει και μια υπερπροβολή από τη δική μας την πλευρά των δράσεων του Ρουβίκονα, ναι, και των ενεργειών, έτσι, του. Δηλαδή το ότι αν έχουμε φτάσει οι εταιρείες δημοσκοπήσεων να μπαίνουν στη διαδικασία να σφιγμομετρούν το πώς αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη, ότι κάποια μέλη του Ρουβίκονα πήγαν στον Ευαγγελισμό και απείλησαν έναν γιατρό ότι αν ξαναπάρει φακελάκι θα σου κόψει το χέρι. Να θυμίσουμε ότι με τέτοιου είδους κοινωνικές αποδοχές, τεχνητές από τα ΜΜΕ, κάποτε κάποια παιδιά με μαύρες μπλούζες πέρναγαν τη γιαγιά και την πήγαιναν στο ATM για να μην τις πάρουν τα λεφτά οι Πακιστανοί και αρχίσανε και αυτοί να μπαίνουν τότε στη σφιγμομέτρηση της κοινής γνώμης και τι αποδοχή έχουν με τέτοιου είδους πράξεις. Εκεί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα και είναι πολύ ευαίσθητα και θέλουν και αρκετή προσοχή και από τη δική μας την πλευρά. Γιατί κάποτε κάναμε ήρωες, εντός εισαγωγικών, στα τηλεοπτικά παράθυρα, τους αγανακτισμένους του Άγιου Παντελεήμονα. Και μετά από λίγο καιρό συνειδητοποίησαμε ότι οι αγανακτισμένοι ήταν ο Παναγιώταρος και κάποιοι άλλοι. Ακριβώς. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα και θα πιαστώ από αυτό που είπατε πριν, όταν σας ρώτησα γιατί σχετίζεται το Ρουβίκονα με τα Εξάρχεια, και η απάντηση ήταν ότι προέρχονται από τα Εξάρχεια. Τα Εξάρχεια τα περιγράψατε ως μια περιοχή όπου σε ένα βαθμό η κατάσταση φέρεται να ελέγχεται από την αστυνομία σήμερα, έτσι? Υπάρχουν προβλήματα. Σε ένα βαθμό, είπα. Πολλά προβλήματα, σε ένα βαθμό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά ξέρετε, όταν αναλάβαμε, τα προβλήματα που υπήρχαν στη Δυτική Αττική ήταν 100 φορές περισσότερα από ό,τι στα Εξάρχεια. Δεν λέω ότι λύθηκαν τα προβλήματα στη Δυτική Αττική, γιατί κανένα μεγάλο πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με αστυνομικά μέτρα. Όμως μπήκε το νερό στα βλάκι. Άρχισε να ηρεμεί η κατάσταση και με αφορμή τραγικά περιστατικά, αλλά τέλος πάντων άρχισε να ηρεμεί η κατάσταση, να ελέγχεται η κατάσταση, και το ίδιο πιστεύω θα γίνει
και στα εξάρχεια, όχι όμως μόνο με αστυνομικά μέτρα, χρειάζονται παρεμβάσεις είτε από το Δήμο, είτε από την κυβέρνηση, είτε από τους κατοίκους. Χρειάζεται φυσικά τη βοήθεια της αστυνομίας και χρειάζεται και συνειδητοποίηση και με αφορμή το τραγικό ατύχημα που έγινε πρόσφατα. Ο ρόλος της αστυνομίας σήμερα στα εξάρχεια, στη δική σας οπτική, είναι ποιος? Στα εξάρχεια μπορούν να ζουν και να συζητούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν και πολύ διαφορετικές απόψεις και από την κυβέρνηση και από τον οποιονδήποτε από εμάς, αλλά δεν πρέπει να είναι χώρος μπαχαλάκιδων, χώρος βίαιων ενεργειών και ή χώρος παρεμπόδισης των άλλων ανθρώπων που έχουν διαφορετική σκέψη, διαφορετικές ιδέες. Πρέπει να είναι χώρος καλλιέργειας ιδεών ή ωραίων συζητήσεων και όχι βίαιων αντιδράσεων. Έτσι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι οι χώροι προβληματισμού και όχι... Όταν εγώ σηκώσω το τηλέφωνο να καλέσω την αστυνομία, θα πρέπει να έρθει το περιπολικό? Ναι, πρέπει, πρέπει να πηγαίνει το περιπολικό και πρέπει να μην παρεμποδίζεται το περιπολικό. Γίνεται αυτό σήμερα? Ξέρετε, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν παρεμποδιστεί και υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν πολλά προβλήματα και η ομαλή ζωή και η ομαλή οικονομική ζωή, αν θέλετε, παρεμποδίζεται από κάποιους. Γι' αυτό θέλουμε να διώξουμε τους μπαχαλάκηδες και ευτυχώς οι μπαχαλάκηδες άρχισαν και γίνονται αντιπαθητικοί και για πολύ κόσμο εκεί μέσα. Είχατε πει σε παλαιότερη συνέντευξή σας, έχουμε προχωρήσει στη χαρτογράφηση των μπαχαλάκηδων. Γνωρίζουμε τη δομή και το μέγεθος των ομάδων τους και σταδιακά θα τους ανδρανοποιήσουμε. Αν δεν κάνω λάθος, είναι καθημερινή πριν λίγους μήνες. Τους έχετε ανδρανοποιήσει σε τι βαθμό? Προχθές, πριν λίγες μέρες, έγινε μια εκένωση σε κάποια κατάληψη. Σωστά. Σε αρκετές το τελευταίο διάστημα. Ναι. Δεν έγινε σε τυχαίο χώρο. Αυτοί είχαν συγκεκριμένο ρόλο. Είχαν συγκεκριμένο ρόλο στην κατάληψη του Πολυτεχνείου και την παρεμπόδιση των άλλων πολιτικών ομάδων στον εορτασμό της επετείου. Είχαν ρόλο αρκετά προβληματικό στην περιοχή και γι' αυτό έγινε η εκένωση του συγκεκριμένου σπιτιού και νομίζω κάποιοι από αυτούς πήρανε μάθημα. Θα πάρουν κι άλλοι αν χρειαστεί. Πέρα όμως από τα εξάρχεια που αρκετά έχουν δαιμονοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και αρκετή σπέκουλα πολιτική έχει παίξει γύρω από αυτή τη γειτονιά, η οποία έχει τις ιδιαιτερότητές της, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε ορισμένους. Πριν από λίγους μήνες, μια δέσποτη σφαίρα σκότωσε ένα παιδί στο Μενίδη. Τότε πήγαν όλες οι κάμερες, στράφηκαν στο Μενίδη και στο αν είναι μια ασφαλή περιοχή. Γενικότερα, η ευρύτερη περιοχή, αν υπάρχει θέμα ασφάλειας, αν υπάρχει θέμα συμμοριών, όπλων, ναρκωτικών, οτιδήποτε. Το πρώτο καιρό ακούσαμε πάρα πολλά από την ελληνική αστυνομία. Τι πρόκειται να κάνει? Δόθηκαν και κάποια στοιχεία όσον αφορά την καταπολέμηση εγκληματικότητας και τις παραβατικότητες στην περιοχή. Εξακολουθεί να ισχύει, να είναι προτεραιότητά σας αυτή η περιοχή? Ή μαζί με τις κάμερες σιγά σιγά αποχωρήσατε κι εσείς? Ακόμη και στη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν ο περισσότερος κόσμος ηρεμεί και πηγαίνει στις παραλίες, οι επιχειρήσεις αστυνομίας συνέχιζαν και γίνονταν στη Δυτική Αττική. Αυτό αποδεικνύεται και από το ότι ο κόσμος εκεί το έχει αναγνωρίσει και δεν παραπονείται όπως σωστά παραπονείται πιο πριν. Μειώθηκαν οι εντάσεις. Θα συνεχίσουμε και άλλες επιχειρήσεις γιατί υπάρχουν περιοχές εκεί όπου συγκεντρώθηκαν τα ναρκωτικά και σκουπίζονταν εντός εισαγωγικών οι ναρκωμανείς από το κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι έργο του κυρίου Δένδια, τους φόρτωνε στις κλούβες της αστυνομίας και τους πήγαινε εκεί πέρα και μετά προβληματίζονται κάποιοι πώς εκεί ξεκίνησε το εμπόριο των ναρκωτικών. Και κάποιες περιοχές σε κάποιες περιοχές θα αλλάξει το τοπίο, το έχουμε συζητήσει και με άλλους υπουργούς, γιατί έχουν δημιουργηθεί κακά προηγούμενα. Αντίστοιχα στον αρκεί όμως μόνο η αστυνομική παρέμβαση. Αντίστοιχα στον Ασπρόπυργο, τον τελευταίο καιρό είχατε πολλά κρούσματα ρατσιστικής βίας. Ναι. Έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτές τις έρευνες? Εκεί υπήρχαν κρούσματα ρατσιστικής βίας που είχαν σχέση με τις αντιθέσεις μεταξύ του νέου μετανάστη και του προηγούμενου μετανάστη. Δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα τα έχουμε ζήσει και ιστορικά γίνονται. Συνελήφθησαν αυτοί που δημιουργούσαν τα προβλήματα, υπήρξε ηρεμία, αλλά είναι μια περιοχή που και υπάρχουν εντάσεις λόγω των διαφορετικών προελεύσεων, αλλά και της εκμετάλλευσης που γίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους
και τις αντιθέσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους. Κύριε Υπουργέ, επειδή η Ελλάδα δεν είναι ούτε μόνο τα Εξάρχεια, ο Ασπρόπυργος, η Δυτική Αττική, το Ζεφύρι, το Μενίδη κτλ. Υπάρχει και η υπόλοιπη χώρα. Με βάση τα στοιχεία που έχετε εσείς, η εγκληματικότητα αυτή τη στιγμή στην υπόλοιπη χώρα, μέσω μνημονίων, οικονομικής κρίσης, σε ποιο σημείο βρίσκεται και τι σκοπεύετε να κάνετε το επόμενο διάστημα, ούτως ώστε ο αστυνομικός να είναι δίπλα στον πολίτη για να αισθάνεται ασφαλής. Να ξανανοίξει αυτό που λέγαμε παλιότερα το παράθυρο, να μπορεί να κοιμηθεί άνετα ή να έχει το φόβο ότι κάποιος θα μπουκάρει μέσα και θα τον κλέψει, θα τον διακέψει. Μια και θέτει το ερώτημα αυτό, Αρής, να συμπληρώσω κι εγώ. Τι θα κάνετε με τις καταγγελίες για ελλείψεις από την πλευρά της ΠΟΑΣΥ, των αστυνομικών, ότι υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό. Και πάνω σε αυτό που λέω πάνω, κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπεις πάνω, υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι κυριολεκτικά παίζουν το κεφάλι τους κορώνα γράμματα. Και αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Η οικονομική στενότητα, η οικονομική συγκύρια είναι τέτοια που δεν επιτρέπεται να δώσετε αυξήσεις. Σκέφτεστε τουλάχιστον. Δεν υπάρχει πλέον. Ακριβώς. Δεν σκέφτεστε τουλάχιστον να επαναφέρετε έστω ένα μικρό επίδομα ως αναγνώριση της μεγάλης προσπάθειας που όντως γίνεται. Και μιλάω για αστυνομικούς οι οποίοι σέβονται και τη στολή που φορούν και τιμούν και το δημοκρατικό πολίτευμα και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Καταρχάς χαίρομαι γιατί συνδυάζετε την όλη κατάσταση με την οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας και εδώ και 7 χρόνια σχεδόν και που από ό,τι φαίνεται είμαστε στο τέλος της κρίσιμης περίοδου, όχι ίσως στο τέλος των προβλημάτων, γιατί στη διάρκεια αυτής της κρίσης παρουσιάστηκαν ένα σωρό φαινόμενα, άλλαξαν καταστάσεις και από πλευράς παραβατικότητας και εγκληματικότητας, και διαφοροποιήθηκαν τα προβλήματα χωρίς δυστυχώς να αναπροσαρμοστούν οι ρόλοι της αστυνομίας σε πολλές περιπτώσεις και το δυναμικό της. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σημαντική μείωση, τα ανέφερε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, έχουν πλέον γίνει αποδεκτά αυτά τα νούμερα παρά τις όποιες αμφισβητήσεις από κάποιους που κακώς υπήρχαν νούμερα της αστυνομίας και στατιστικές της αστυνομίας. Έχει μειωθεί σημαντικά το μεγάλο έγκλημα. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η διακίνηση ναρκωτικών. Κοντά 2 τόνους το μήνα, 1,6-1,7, κατάσχονται από την ελληνική αστυνομία κάθε μήνα. Υπάρχουν σοβαρά χτυπήματα και στο μεγάλο έγκλημα και στα ναρκωτικά. Υπάρχει πρόβλημα στη μικροπαραβατικότητα, στο πεζοδρόμιο. Ναι, υπάρχει. Και υπάρχει και σε αρκετές περιοχές. Και εκεί πλέον αρχίζουμε και να προσανατολίζουμε τις δυνάμεις μας. Δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί δεν περισσεύουν οι δυνάμεις όπως ίσως περίσσευαν παλιά. Γιατί υπάρχουν πολλοί αστυνομικοί στα νησιά λόγω του μεταναστευτικού. Και γιατί υπάρχουν όλες οι άλλες υποχρεώσεις. Και γιατί αφαιρέθηκαν 6.500 οργανικές θέσεις επί εποχής του κυρίου Μητσοτάκη. Υπάρχουν προβλήματα. Στην επόμενη φάση θα κάνουμε ανακατανομή δυνάμεων προκειμένου να αυξήσουμε αστυνομικούς στο κέντρο της Αθήνας και να αυξήσουμε αστυνομικούς στο πεζοδρόμιο. Πεζές περιπολίες. Πού έχουμε προβλήματα που δεν μπορούν να καλυφθούν τόσο γρήγορα. Στα αυτοκίνητα, στον εξοπλισμό της αστυνομίας που δυστυχώς μετά το 2004 ένας πολύ μικρός αριθμός ήρθε στην αστυνομία και έχουμε πρόβλημα γιατί και οι διαγωνιστικές διαδικασίες παίρνουν το χρόνο τους. Τον επόμενο μήνα αποφασίζεται η προμήθεια, έχει τελειώσει ο διαγωνισμός δηλαδή για 450 οχήματα και έχουμε κι άλλον έναν για ένα αντίστοιχο αριθμό ύψους 12 εκατομμυρίων και άλλα 11 σε επόμενη φάση. Δηλαδή ένας αριθμός αυτοκινήτων θα μπει μέσα στην αστυνομία με ευρωπαϊκά κεφάλαια που τα αναπροσανατολίσαμε με μεγάλο κόπο, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Προσπαθούμε παράλληλα να δούμε πώς με άλλους μηχανισμούς leasing μπορούμε να προμηθευτούμε αυτοκίνητα, γιατί είναι το κύριο πρόβλημα από πλευράς τεχνικού εξοπλισμού αυτή τη στιγμή και τα αυτοκίνητα της αστυνομίας κινούνται πολύ, κάνουν σχεδόν 50.000 χιλιόμετρα το χρόνο, δεν κάνουν 10-15 που κάνουν τα απλά γεωταχή. Είναι ένα πρόβλημα. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Είναι δύσκολο πρόβλημα. Οι αστυνομικοί τώρα που είπατε, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι
παρότι μειώθηκε ο μισθός τους, όπως σε όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, βλέπετε με πόση αυτοθυσία και με πόση αποτελεσματικότητα εργάζονται και προσπαθούν να μειώσουν την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα και να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να τους δώσουμε κάτι παραπάνω και προσπαθούμε αυτές τις μέρες να καλύψουμε κάποιες ανάγκες που είχαν δημιουργηθεί με τα νυχτερινά και τα φύλλα πορείας. Ο Πρωθυπουργός έχει ενδιαφερθεί ιδιαίτερα πάνω σε αυτό το σκέλος και σήμερα είχαμε επικοινωνία για αυτό το ζήτημα. Θα έχουμε εξέλιξη θετική σε αυτό. Θα έχουμε θετική εξέλιξη αυτό το παιδί. Ναι, δεν μιλάω για αυξήσεις, έτσι μην παρεξηγηθώ. Μιλάμε για κάλυψη αναγκών και εκκρεμούς υπόθεσης. Επειδή μας πιέζει πλέον ο χρόνος, όλοι θυμόμαστε τις ιδιαίτερες σχέσεις της Χρυσής Αυγής με την ελληνική αστυνομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση του Φίσα, της δολοφονίας του Φίσα, όπου έφτασε η αστυνομία και η αντίδραση, η αντιμετώπιση των χρυσαυγητών ήταν ότι συνάδελφοι, δεν θυμάμαι πώς τους αποκάλεσαν, από τη Χρυσή Αυγή είμαστε, μπορείτε να φύγετε. Υπάρχουν αυτοί οι ιδιαίτεροι δεσμοί ακόμη και σήμερα τελικώς? Θυμόσαστε παλιά τις ιστορίες που είχαν βάση. Που κατέβαινε κάποιος, πήγαινε σε ένα αστυνομικό τμήμα, δεν εξυπηρετείται και κατέβαινε και του δίναν το χαρτάκι με το τηλέφωνο της Χρυσής Αυγής. Όλα αυτά δεν ήταν φανταστικές ιστορίες, έτσι. Και συν αυτά τα περιστατικά που λέτε, υπάρχουν τώρα? Δεν υπάρχουν. Γιατί? Οι αστυνομικοί κατάλαβαν, ακόμη και αυτοί που είχαν παρασυρθεί, το μεγάλο μέρος πρόκειται για δημοκρατικούς ανθρώπους, για ανθρώπους που εργάζονται με το χαμηλό του μισθό, αλλά αγωνίζονται με συνειδητότητα, αλλά και το μικρό ποσοστό που είχε παρασυρθεί κατάλαβαν πόσο απατεώνες, αν θέλετε, πολιτικοί απατεώνες ήταν αυτοί που τους έταζαν λαγούς με πετραχίλια και τους έλεγαν ότι θα αναμορφώσουν τη χώρα, ενώ αλλού έβλεπαν και άλλα πρότυπα είχαν. Και πλέον πιστεύω ότι ελάχιστοι θα ακολουθούν αυτή την τάση. Έχει αποκαλυφθεί και το ποιοι είναι στη Χρυσή Αυγή και το τι εγκλήματα έχουν κάνει και ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις ελληνικές παραδόσεις. Να διαφοροποιήσω το ερώτημα. Πρόσφατα στη δίκη της Χρυσής Αυγής είχαμε την επίθεση στη δικηγόρο, η οποία έσπευσε στις αστυνομικές δυνάμεις εκεί. Τους είπε, παιδιά, αυτή δεν υπήρξε καμία αντίδραση, το έχει πει η ίδια. Εντάξει, σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι μόνο αν θέλω, αλλά και αν μπορώ. Δημιουργία έχεις εκεί τώρα. Λέτε το περιστατικό έξω από τα δικαστήρια. Έξω από τα δικαστήρια, ναι. Στο περιστατικό έξω από τα δικαστήρια, όταν πήγαν οι αστυνομικοί εκεί, αυτοί είχαν απομακρυνθεί, έγιναν κάποιες προσαγωγές, αλλά δεν ταυτοποιήθηκαν, δεν αναγνωρίστηκαν από τη δικηγόρο, πλην όμως αναγνωρίστηκε στη συνέχεια αυτός ο οποίος την είχε χτυπήσει. Και υπήρξε συνέχεια στις δικαστικές αρχές αναζήτησης αυτού του ανθρώπου, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, Άρης, Πέτρος. Τρομοκρατία, δεν το βάλαμε στο τραπέζι καθόλου. Mm-hmm. Και κλείνουμε, έχουμε λιγότερο από 5 λεπτά. Τι γίνεται, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, κύριε Υπουργέ? Είχαμε επιθέσεις τελευταία περίοδο. Πού βρισκόμαστε, στο επίπεδο της τρομοκρατίας, αντιμετώπιση τρομοκρατίας? Τρομοκρατία έχουμε... Γενικό το ερώτημα, αλλά επειδή πιέζει και ο χρόνος. Ναι. Προσπαθώ και εγώ να είμαι πολύ σύντομος. Η εσωτερική τρομοκρατία, η οποία απασχολούσε τη χώρα μας και απασχολεί, αν θέλετε, σε πολύ μικρότερο ποσοστό, γιατί πιστεύω ότι αυτά τα συμπτώματα που βλέπουμε είναι ουρές παλιών τρομοκρατικών ομάδων. Ήταν σημαντικό πλήγμα στην τρομοκρατία η σύλληψη του 29χρονου με τα τρομοδέματα. Δύσκολες επιχειρήσεις, δεν βγαίνουν εύκολα αυτά τα θέματα και νομίζω ότι σταμάτησε από αυτή την πλευρά το τρομοκρατικό φαινόμενο χωρίς να μηδενιστεί απόλυτα. Σε καμιά χώρα και σε καμιά εποχή δεν έχει μηδενιστεί απόλυτα. Να μιλήσω και λίγο για την εξωτερική τρομοκρατία. Γίνονται όλες αυτές οι προσπάθειες που είπαν πριν με τους ελέγχους, με τις συνεργασίες, με όλες αυτές τις διαδικασίες, προκειμένου να αποτρέψουμε και περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπίσει άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Δεν υπάρχει απόλυτη σιγουριά σε αυτά τα ζητήματα, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην συμβούν τέτοια περιστατικά
Και ευτυχώς οι πιθανότητες για να συμβεί κάτι τέτοιο, από ό,τι φαίνεται και από τις πληροφορίες που έχουμε, είναι πάρα πολύ μικρές έως μηδενικές για τη χώρα. Μια γενιά τρομοκρατών δεν σας προβληματίζει? Και να συμπληρώσω πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Αληθεύει ότι έχει διαφοροποιηθεί η ανθρωπογεωγραφία από το 2006 και έπειτα, της νέας γενιάς των τρομοκρατών? Από το 2008 θα 8, λέγα και έπειτα. Γι' αυτό δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγάλες εντάσεις, γιατί σε εποχή οικονομικής κρίσης, αν προσθέσεις και τις εντάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν, ναι, μπορεί να σου δημιουργήσουν πρόβλημα τρομοκρατίας μετά από 2, 3, 4, 4 χρόνια. Αυτό συνέβη το 2008 και πιστεύω ότι πρέπει να αποφεύγουμε τη δημιουργία εντάσεων χωρίς λόγο, όπως και τη δημιουργία περιβάλλοντος μεγάλης έντασης σε εποχή οικονομικής ανάκαμψης, γιατί για σκεφτείτε να είχαμε μια Αθήνα τώρα γεμάτη στα δακρυγόνα και με μεγάλες συγκρούσεις. Λοιπόν, ελεύθερη κατηγορία, κλείνουμε. Απλώς επειδή ανέφερε ο Υπουργός υπενθύμησε μια σύλληψη που έγινε πριν από λίγο διάστημα και σχετίζεται με το χώρο αυτό. Λίγες μέρες αργότερα η κυβέρνηση κλήθηκε να απολογηθεί στη Βουλή για το καθεστώς ανομίας που υπάρχει στη χώρα. Εσείς ο ίδιος έχετε δεχθεί δεν θυμάμαι πόσες φορές, σας έχουν ζητήσει να παραιτηθείτε. Πρέπει να είστε ο πρωταθλητής. Του έχει ζητηθεί η παραίτησή του τις περισσότερες φορές. Πώς μπορεί να συνδέσει κανείς αυτές τις συνεχείς επιθέσεις στο πρόσωπό σας, γιατί προσωπικές επιθέσεις πλέον είναι, από τη στιγμή που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ένα διάστημα υποχρεωνόταν κάθε μέρα να παίρνει τον αρχηγό της αστυνομίας και να του δίνει συγχαρητήρια, και ο πολιτικός προϊστάμενος να είναι μονίμως στη σέντρα? Φτηνά κολπάκια προκειμένου να αναδείξουν ένα δίπολο κακός υπουργός, καλός, καλή αστυνομία. Έτσι, αυτά είναι κολπάκια προπαγανδιστικά. Αρκετά φτηνά. Η αντιπολίτευση προσπαθεί, επειδή δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος να κάνει αντιπολιτευτική πρακτική στα οικονομικά θέματα ή στα άλλα ζητήματα, προσπαθεί να παίξει στο γήπεδο του νόμου και της τάξης όπως αρέσκονται, και να κατηγορήσει την αστυνομία ή να κατηγορήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι δεν είναι αποτελεσματικό. Όσες φορές μας κατηγορούν για κάτι τέτοιο, παίρνουν και το μάθημά τους. Και νομίζω τελευταία αυτό έγινε αρκετά αισθητό. Δύο λέξεις στο ερώτημα, σύντομη απάντηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Μετανιώσατε που βρεθήκατε σε αυτό το Υπουργείο? Εκ των υστέρων θα το ξανακάνατε? Οι προκλήσεις είναι πολλές, η ταλαιπωρία πολύ μεγάλη, αλλά μακάρι να αλλάξουν 5 πράγματα σε αυτό τον πολύ δύσκολο χώρο, ακόμη και για μένα που είμαι προπονημένος, πολύ δύσκολο χώρο, και μακάρι να δούμε και ένα περιβάλλον καλύτερο και μια αστυνομία τέτοια που να εξυπηρετεί πράγματι τον πολίτη και να είναι και αντάξια των άλλων σύγχρονων αστυνομιών. Και βέβαια δεν μιλήσαμε για το πυροσβεστικό σώμα, ή έχουμε και το πυροσβεστικό, το οποίο προσπαθεί βέβαια για τη διατήρηση του όποιου φυσικού περιβάλλοντος μας έχει απομείνει ανέπαφο. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δύσκολα θα ξανακαθόσασταν σε αυτή την καρέκλα πάντως. Ναι, είναι ηλεκτρική καρέκλα. Μπορείτε να το ρωτήσει κι αλλιώς. Θα παραιτηθείτε κάποια στιγμή? Δεν είναι θέμα μόνο δικό μου. Κύριε Υπουργέ, κύριε Τόσκα, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την καλή συζήτηση. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους. Και εμείς να ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ Πέτρο Κατσάκο. Νομίζω ότι κάναμε μια καλή κουβέντα. Καλύψαμε όλα τα ζητήματα. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.